Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας υποδεχόμαστε σήμερα στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μας» μέσα από τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Embryon Lab. Αφορμή για το θέμα αυτό σήμερα αποτέλεσε η 15η Ιουνίου, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα της γονιμότητας. Είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με την γονιμότητα και αυτό το θέμα θα αναλύσουμε σήμερα, μιας και αποτελεί πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αφού ένα στα πέντε ζευγάρια παγκόσμια έχει πρόβλημα γονιμότητας. Κοντά μας έχουμε τους πιο ειδικούς, τους οποίους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και αφιερώνουν αυτό το χρόνο μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κοντά μας λοιπόν είναι εδώ και μας υποδέχεται η κυρία Αλεξία Χατζιπαρασίδου, η οποία είναι κλινικός εμβριολόγος, υπεύθυνη του εργαστηρίου της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Embryon Lab. Τι κάνετε, είστε καλά? Πολύ καλά. Ήρθαμε εσείς στο χώρο σας για να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Επίσης, κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Χριστοφορίδης, γυναικολόγος αναπαραγωγής της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Embryon Lab. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Χριστοφορίδη. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στο κέντρο. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά που είμαι μαζί σας για ακόμα μια φορά, μετά από αρκετό καιρό βέβαια, για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία πραγματικά πιστεύω πως ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Σήμερα θα μιλήσουμε, θέλω να πω, όχι για τα συνηθισμένα θέματα που μιλάμε συνήθως, δηλαδή για τα αίτια της υπογονιμότητας και όλα τα υπόλοιπα, αλλά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για την ευαισθητοποίηση που υπάρχει σε αυτό το θέμα και στο χώρο μας και στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα θα πούμε και για την πρόληψη, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Λοιπόν, κυρία Χατζιπαρασίδου, θα αρχίσω από εσάς για να μας πείτε ουσιαστικά αν υπάρχει στις μέρες μας ευαισθητοποίηση σε σχέση με το θέμα της γονιμότητας. Φυσικά και ο κόσμος γνωρίζει για την υπογονιμότητα και φυσικά γνωρίζει ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και το γεγονός ότι έχει οριστεί ημέρα για την υπογονιμότητα, η 15 Ιουνίου, δείχνει ότι υπάρχει μια τάση και μια αυξανόμενη τάση, μάλλον, να γνωστοποιηθεί το θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται απασχολεί πολλούς και όχι λίγους. Όπως είπατε πολύ σωστά, ένα στους πέντε αντιμετωπίζουν δυσκολία σύλληψης και αυτό δεν είναι μικρός αριθμός. Αν τον αγάγουμε αυτό σε πληθυσμιακά μεγέθη, θα δούμε ότι φτάνει να ξεπερνά κάποια εκατομμύρια ζευγάρια σε όλο τον κόσμο. Και η αντιστοιχία στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, φτάνει να αφορά περίπου 300.000 ζευγάρια στον πληθυσμό το δικό μας, της μικρής Ελλάδας. Καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος αυτό είναι πολλαπλάσιο αν το αναγάγουμε στον κόσμο. Άρα κάθε άλλο παρά πρόβλημα των λίγων είναι. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά και επηρεάζει τον πυλώνα της ζωής του κάθε ανθρώπου, μια και η αναπαραγωγή θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μας και της εξέλιξής μας και του πραγματικά, κύκλου ζωής μας. Πραγματικά, ναι. Οπότε, με αφορμή αυτές τις ημέρες, νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να ξαναθυμηθούμε, να αναλογιστούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, πώς να περιοριστούν και όχι να αυξηθούν τα μεγέθη και αριθμητικά των ανθρώπων που τους αφορά η υπογονιμότητα. Ποιος είναι ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που δυσκολεύονται. Και γενικώς πώς να προβάλλουμε το θέμα της υπογονιμότητας και να το βγάλουμε από την κρυψώνα του. Γιατί μερικές φορές, δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ταμπού, υπάρχει αυτό που λέμε το κοινωνικό στίγμα. Ναι. Υπάρχει το φαινόμενο της απομόνωσης των ζευγαριών όταν αυτά νιώθουν ότι κάτι τους απασχολεί και δεν φοβούνται να το μοιραστούν. Μου φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι πλέον τα ζευγάρια άνετα μπορούν να μιλήσουν με τον γυναικολόγο τους και να βρουν λύσεις άμεσα, χωρίς να το κρύβουν. Προφανώς σε σχέση με το παρελθόν κινητοποιούνται πολύ πιο γρήγορα, αλλά παραμένει ένα θέμα το οποίο όχι εύκολα, δεν βγαίνει εύκολα στη συζήτηση των φίλων. Ναι, πώς ένας άντρας μπορεί να μοιραστεί με τους φίλους ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ολιγοσπερμίας ή μια γυναίκα πρόβλημα ή διαταραχές στην ορυξία και γι' αυτό δυσκολεύεται να μείνει έγκυος. Ενώ είναι διαδικασίες οι οποίες είναι. Ξεπερνιούνται εύκολα σχετικά με την κατάλληλη καθοδήγηση, ναι, με την πρόληψη και όλα αυτά. Ακριβώς. Κύριε Χριστοφορίδη, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για την ευαισθητοποίηση. Νομίζω, ναι, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Όπως είπε η κυρία Χατζιπαρασίδου, ο στόχος μας είναι μέσα από την γιορτή αυτή της γονιμότητας, κάθε Ιούνιο που γιορτάζουμε, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να γνωρίσει λίγο περισσότερο τι σημαίνει γονιμότητα
και με πρωταρχικό στόχο να προλάβουμε δυσκολίες στην γονιμότητα σε μελλοντικό στάδιο και σίγουρα από τη στιγμή που διαγνώσουμε κάποιο θέμα να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τα ζευγάρια αυτά, γιατί όπως ανέφερε σωστά η κυρία Χατζηπερασίου, είναι μεγάλος ο αριθμός των ζευγαριών που σήμερα δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουμε. Άρα έχουμε χρέος εμείς οι ειδικοί του χώρου αυτού να επενδύσουμε σε σωστή ενημέρωση, να ενθαρρύνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να ενημερωθούν σωστά για τα θέματα γονιμότητας, πώς μπορούν να διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους και τι μπορούν να κάνουν για αυτήν μελλοντικά. Κύριε Χρυστοφορίδη, παρόλα αυτά πιστεύω πως πρέπει να θίξουμε πάρα πολύ γρήγορα να μας πείτε τα αίτια της υπογονιμότητας. Ναι. Δηλαδή πολύ γρήγορα, χωρίς να μείνουμε σε αυτά, γιατί πιστεύω ότι έχουμε πολύ πιο σημαντικά, κυρία Χατζηπερασίου, πράγματα να πούμε σήμερα. Σωστά. Να πούμε για την πρόληψη, για όλα τα υπόλοιπα που μας ενδιαφέρουν και για την ασφάλεια οπωσδήποτε, που και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε θίξει τελευταία. Άρα λοιπόν, να πούμε 2-3 πράγματα για τα αίτια της υπογονιμότητας στη γυναίκα και εσείς θα μας πείτε λίγα για τον άντρα, πολύ γρήγορα, και μετά θα προχωρήσουμε στα άλλα θέματα. Σωστά. Γιατί πολλές γυναίκες δεν ξέρουν ακόμα τι φταίει και δεν το ψάχνουν. Νομίζω, όπως είπατε, καταρχάς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα αίτια αφορούν και τους δύο. Ναι, και αφορούν και τον άντρα και την γυναίκα. Ναι. Ότι δεν βλέπουμε μόνο στον έναν ή στον άλλον. Αυτό πλέον είναι ευρέως αποδεκτό και ευτυχώς που είναι. Εγώ θα πω λίγο για το θέμα των αιτίων στην γυναίκα, ότι ξεκινούν με προβλήματα στην ορυξία τους. Δηλαδή, αν δυσκολεύονται να έχουν ορυξία τακτικά συχνά όπως πρέπει για να υπάρχει πιθανότητα να μείνουν έγκυες. Ένας άλλος λόγος αφορά στη λειτουργία των σαλπίγγων τους, αν κάποιος λόγος υπάρχει και είναι κλειστές ή αποφραγμένες ή δεν λειτουργούν σωστά οι σάλπιγγες, δεν μπορεί να υπάρχει γονιμοποίηση. Και άλλα αίτια, λιγότερο συχνά, που έχουν σχέση με την μήτρα την ίδια, με την ενδομητρίωση, που είναι μια χρόνια κατάσταση που επηρεάζει την ποιότητα των οαρίων, ναι. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πιο σημαντικό από όλα αυτά στην γυναίκα είναι η ηλικία της, έτσι, ναι. Ότι ανεξάρτητα. Ας το αν θίξουμε και αυτό, κάπου, γιατί για τη μέρα νομίζω μπράβο, ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Δεν πρέπει ποτέ αναφέρουμε. Να ξεχνούμε ότι ανεξάρτητα αν βρίσκουμε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο ή όχι, η ηλικία από μόνη της είναι ένας παράγοντας που μπορεί να εξηγήσει τις περισσότερες φορές τι συμβαίνει στη γονιμότητα της γυναίκας. Κυρία Χατζηπερασίου, για τους άντρες να μας πείτε, μια και εσείς είστε εκεί στο εργαστήριο και όλα τα μελετάτε. Οι άντρες είναι μια άλλη πρόκληση, λοιπόν. Ναι. Πέρα από τις γυναίκες που είναι πιο σύνθετα όντα, ναι. Είμαστε πιο σύνθετα ναι, όντα ναι, και στη ναι, γονιμότητα. Ναι. Δυστυχώς όμως και οι άντρες αντιμετωπίζουν μεγάλο θέμα. Να πιάσω το θέμα της ηλικίας. Ναι. Και η ηλικία παίζει ρόλο στους άντρες. Και στους άντρες μέχρι παίζει τώρα, ρόλο. Δεν φαίνεται ότι παίζει. Και υπάρχουν όλο και πιο αυξανόμενα δεδομένα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ίσως δεν επηρεάζει τον αριθμό, αλλά σίγουρα επηρεάζει την ποιότητα και τη γενετική των σπερματοζωαρίων. Πέρα όμως από αυτό. Όλα ξέρουμε τώρα ότι ο άντρας δεν έχει κανένα θέμα και σχέση ναι, με. Είναι πατρική επίδραση, ηλικιακός ναι. παράγοντας και ναι. πατρική επίδραση. Μάλιστα. Φαίνονται να συνδέονται αυτά και φαίνεται να επηρεάζουν την πορεία και την υγεία του εμβρίου που προκύπτει. Τέλει. Πέρα όμως από αυτό, δυστυχώς έχουμε αρκετές διαταραχές στην γονιμότητα των ανδρών, χωρίς απαραίτητα αυτοί να έχουν κάποιο ιστορικό. Και εκεί είναι λίγο που θέλουμε την επαγρύπνηση των νέων ανθρώπων. Δεν είναι ανάγκη να έχουν ιστορικό για να σχετίσουν και να σκεφτούν ότι υπάρχει μια πιθανότητα να αντιμετωπίζουν μια υπογονιμότητα. Είναι αρκετά συχνό. Μπορεί να αφορά ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων που δυσκολεύονται και βιώνουν δυσκολίες σύλληψης. Αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε αυτό αριθμητικά, μπορεί να αφορά περίπου το 30% των ζευγαριών, ίσως και παραπάνω, που αντιμετωπίζουν ανδρική υπογονιμότητα. Το καλό είναι ότι η επιστήμη στο επίπεδο της αντιμετώπισης ανδρικής υπογονιμότητας έχει να δώσει περισσότερες λύσεις και πιο αποτελεσματικές. Από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε η μέθοδος μικρογονιμοποίησης, σχεδόν ένα μεγάλο μέρος ανδρικής υπογονιμότητας με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια αντιμετωπίζεται. Ποιος πρέπει να ψάχνει πρώτα για το πρόβλημα, αν υπάρχει? Το πιο απλό νομίζω ότι είναι να κάνουμε ένα σπερμοδιάγραμμα για να φύγει αυτό και να τσεκαριστεί ότι όλα είναι εντάξει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι γυναικολόγοι. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν είπαμε λίγο γρήγορα τα αίτια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, είπαμε, η ηλικία και στον άντρα και στη γυναίκα τελικά για την γονιμότητά τους. Και το άλλο ότι πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον και κινητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω. Αρκετά γρήγορα, να μην αφήνουν τον καιρό να περνάει και να μην καλύπτουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας που τυχόν υπάρχει σε ένα νέο ζευγάρι που μόλις έχει αποφασίσει να κάνει παιδί. Τώρα, να πούμε κάποια στοιχεία για την πρόληψη. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνεται, κύριε Χρυστοφορίδη, τι πρέπει να γίνεται σε σχέση με την πρόληψη? Ναι, λοιπόν, χαίρομαι που θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την πρόληψη ναι, στον χώρο της γονιμότητας.
ωριμότητας, γιατί πολλές φορές έχουν συζητηθεί και τα αίτια και η διάγνωση, ναι, και η θεραπεία της γονιμότητας, αλλά είναι καιρός να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε ένα βήμα πιο νωρίς τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε, έτσι, να προλάβουμε. Και υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση πλέον γενικότερα και στον χώρο των δικών μας των ειδικών της γονιμότητας, αλλά και του κόσμου που θέλει να μάθει τι μπορεί να κάνει σε ένα στάδιο που να μπορεί να προλάβει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα είναι να δούμε λίγο τα πρότυπα τα οποία έχουμε μπροστά μας, αυτά τα οποία τα παιδιά μας βλέπουν, δηλαδή παράδειγμα αφήνουν αργότερα το θέμα οικογένεια. Θέλω να σπουδάσω, θέλω να ασχοληθώ με αυτό ή με εκείνο, περνάει ο καιρός, έτσι. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Πριν συνειδητοποιήσουμε, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί θεωρούμε ότι η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει και αυτό λειτουργεί πάντα έτσι κάπως καθησυχαστικά. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Παρά τις εξελίξεις που έχουμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα γονιμότητα είναι θέμα χρόνου, ναι, ότι είναι θέμα ηλικίας. Θέμα ότι ηλικίας. Όσο λοιπόν νωρίτερα, δηλαδή, μπράβο, ξεκινάει η διαδικασία αυτή, τόσο καλύτερα. Το ένα είναι πολύ αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες θέλουν να κάνουν περισσότερα στην εποχή μας. Γιατί θέλουν να κάνουν και να εκδώσουν το πτυχίο, να πάρουν ένα πτυχιακό, ένα διδακτορικό, να κάνουν περισσότερες σπουδές. Έτσι και έτσι περνάνε τα χρόνια. Πολύ εύκολα. Για τις γυναίκες και για τους άντρες βέβαια, άρα λοιπόν να τα αφήσουν αυτά και να αυτό, νομίζω άλλο, ότι το δεύτερο θέμα που πρέπει να δούμε είναι σε επίπεδο ελέγχου, δηλαδή ότι μια γυναίκα πρέπει να εξοικειωθεί με την έννοια του τακτικού ελέγχου, ναι, από μικρή ηλικία, στα χρόνια των σπουδών της ενδεχομένως να ενημερωθεί σωστά ότι σε ετήσια βάση θα πρέπει να ελέγχεται, να βλέπει λίγο με εξετάσεις όπως ένα απλό τεστ του Παπανικολάου, ένας υπέρηχος, πώς είναι η μήτρα, οι οθήκες, ο τράχυλος, όργανα που έχουμε ευτυχώς σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας εύκολη πρόσβαση. Έτσι. Μπορούμε εύκολα να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια με πιο εξειδικευμένες εξετάσεις αίματος, που είναι και πάλι απλές, να μπορούμε να διαγνώσουμε πολύ εύκολα και πρόημα αν οι οθήκες, τα οάρια λειτουργούν καλά, είναι αρκετά, ώστε να μην φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε αν το ήξερα νωρίτερα όμως θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι. Πράγμα, άρα πολύ έμφαση στον τακτικό έλεγχο, ναι, των γυναικολογικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, ναι, αυτά που λέτε, κύριε Χρυσοκορίδη. Κυρία Χατζηπαρασίδη, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για την πρόληψη? Εγώ έχω θέλετε να πω ως γυναίκα να μιλήσω, ναι, ότι έχουμε υπομειστεί τόσο πολύ αυτό το ρόλο της γυναίκας που τα κάνει όλα και τα καταφέρνει και τα προλαβαίνει στο τέλος, και τα προλαβαίνει υιοθετώντας πρότυπα που, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Χρυσοφορίδης, τα οποία τελικά δεν ξέρω, χάνουν λίγο την ανθρώπινη διάστασή τους. Άρα λοιπόν, όταν έρθει η ώρα όπου έχουμε υπερτονίσει την ανάγκη μας και έχουμε καταφέρει να σπουδάσουμε, να κάνουμε όλα αυτά τα επαγγελματικά μας όνειρα μία πραγματικότητα και να νιώθουμε ότι επιτέλους καταφέραμε να καταξιωθούμε και να κερδίσουμε τη θέση μας στην κοινωνία, συνειδητοποιούμε για πρώτη φορά ότι έχουμε αφήσει πίσω τον παραδοσιακό μας ρόλο, τον ρόλο της μητρότητας. Και τότε για πολλές από εμάς είναι ένα μεγάλο σοκ αυτό, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένες να τον θυσιάσουμε στο όνομα μιας καριέρας. Και ίσως ετεροχρονισμένα διαπιστώνουμε ότι τελικά η μητρότητα μας ήταν πιο αναγκαία από την καριέρα. Συγκινούμε για αυτά που λέτε πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι αυτά ακριβώς ισχύουν στα νέα ζευγάρια, στις νέες κοπέλες. Δηλαδή, βλέπουν τα άλλα πιο μπροστά, αφήνουν το άλλο και μετά τους έρχεται σαν κεραυνό στο γεγονός. Γιατί απλά, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Χρυσοφορίδης, είναι θέμα. Θεωρούν εύκολα και βολικά ότι η επιστήμη μπορεί να τους βοηθήσει. Αν και αυτό πιστεύω. Άρα, στην ουσία, τι κάνουμε? Τοποθετούμε, ανταποκρινόμαστε στην παρούσα πίεση που είναι να κάνω την καριέρα μου, τις σπουδές μου κτλ. Αυτό που μας πιέζει τώρα, και μεταθέτουμε αυτό που ίσως πιέζει λιγότερο το τώρα μας, αλλά και θεωρώντας ότι και αν υπάρχει σε δυσκολία, η επιστήμη θα τα καταφέρει να μας βοηθήσει. Στην ουσία, όμως, τοποθετούμε πάνω στην επιστήμη και εμπιστευόμαστε στην επιστήμη το πιο σημαντικό μας όνειρο, αλλά με μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Εύχομαι να συγκινήσουμε με αυτή την εκπομπή που κάνουμε σήμερα, να συγκινήσουμε τα νέα ζευγάρια και να κάνουν, τέλος πάντων, εάν βρίσκονται σε κατάσταση υπογονιμότητας, τις εξετάσεις που χρειάζονται και οι υπόλοιποι να κάνουν πρόληψη. Κύριε Χρυσοφορίδη, να πάμε λίγο στις θεραπείες. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμβιώσετε κάτι άλλο. Πρόληψη είναι επίσης και. Ναι, πείτε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόληψη. Πρόληψη είναι και αν δούμε ότι μια γυναίκα ότι μεγαλώνει και τελικά δεν μπορεί να καταφέρει. Δεν
βλέπει την οικογένεια και το όνειρο της μητρότητας να πραγματοποιείται. Και αν υπάρχει ιστορικό από την οικογένεια προώρη σεμινόπαυσης να σκεφτεί και να προχωρήσει σε διαδικασίες που η επιστήμη σήμερα το επιτρέπει και το προσφέρει, όπως είναι η συντήρηση γονιμότητας για ιατρικούς λόγους, ότι η γονιμότητά μου απειλείται. Η γονιμότητα μπορεί να απειληθεί και από κάποιες φαρμακευτικές αγωγές που χρειάζεται κάποιες φορές να πάρουμε, οι οποίες μπορεί να έχουν τοξικό ρόλο στις οθήκες και στα οάρια μας. Άρα λοιπόν, πριν προβούμε σε θεραπείες μακροχρόνιες και ίσως επιβαρυντικές, καλό είναι να το σκεφτούμε και να το συμπεριλάβουμε λίγο στο πλάνο μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορά και τους άντρες φυσικά. Το ίδιο, γιατί επηρεάζει και την γονιμότητα των ανδρών. Κυρία Χατζηπαρασίδου, αναφέρεστε σε περιπτώσεις νεαρών γυναικών που πάσχουν από καρκίνο, γενικά κυρίως από ασθένειες. Αυτή η μέθοδος κρυοσυντήρησης των οαρίων που πραγματικά έχει δώσει έχει ανοίξει ένα μεγάλο δρόμο για μας. Πραγματικά. Δημιουργήθηκε και στήθηκε για να δώσει μια επιλογή τέτοια σε αυτές τις γυναίκες που νιώθουν ότι εκτός από τη ζωή τους απειλείται και η μητρότητά τους. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά περιστατικά, κ. Χρυστοφορίδη, γυναικών που πάσχουν από καρκίνο σε νεαρή ηλικία. Η κακοήθης νόση, ο καρκίνος γενικότερα, δηλαδή εμφανίζεται σχετικά πιο συχνά, πιο νωρίς. Από εκεί που ήταν η νόσος της τρίτης ηλικίας, πλέον αρχίζει και εμφανίζεται πιο νωρίς. Βέβαια, η επιστήμη έχει εξελιχθεί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλά. Και μία από τις εξελίξεις αυτές είναι αυτή που ανέφερε η κυρία Χατζηπαρασίδου. Δηλαδή, ότι μπορούμε να προλάβουμε να συντηρήσουμε οάρια, να συντηρήσουμε σπερματοζωάρια για μελλοντική χρήση μέσω όπως των και θεραπείων άντρα, αυτών ναι, και οι δύο περιπτώσεις. Ναι. Απλά στον άντρα γινόταν παραδοσιακά εδώ και χρόνια, γιατί και η λήψη σπέρματος αλλά και η κρυοσυντήρηση ως μέθοδος, η μέθοδος κρυοσυντήρησης σπέρματος είναι διαθέσιμη σε εμάς εδώ και δεκαετίες. Το διαφορετικό και αυτό πραγματικά μας κάνει έτσι να νιώθουμε πολύ καλά είναι ότι από το 2005 και μετά μπορούμε αποτελεσματικά να κρυοσυντηρούμε οάρια. Το οάριο είναι πιο σύνθετο κύτταρο. Μάλιστα. Ξανά συνθετότητα. Ναι. Συνθετότητα γυναίκα. Είναι πολύπλοκη. Είναι σύνθετα ακόμα και τα κύτταρά μας. Ναι. Ναι. Και η συντήρησή του φαίνεται να είναι πολύ πολύ ασφαλής. Πολύ τόσο που κάθε γυναίκα που νιώθει ότι για κάποιο λόγο μπορεί να απειληθεί η γονιμότητά της, θα πρέπει να το σκεφτεί. Φυσικά. Και να το συμπεριλάβει αν πραγματικά όχι, μέσα στα όνειρά της ναι. κάπου υπάρχει και το όνειρο της μητρότητας. Ναι, γιατί μπορεί να το αποφασίσει να το κάνει αργότερα αυτό. Ίσως να φτάνει. Ναι, ή μπορεί να μην το θέλει, αλλά το τουλάχιστον θέλει, θα ναι, το έχει σκεφτεί και θα το έχει απορρίψει. Μάλιστα. Να πάμε στις θεραπείες. Να αρχίσουμε με τον κύριο Χρυστοφορίδη και μετά με την κυρία Χατζηπαρασίδου. Θεραπείες υπάρχουν, κύριε Χρυστοφορίδη. Σαφώς. Θεραπείες υπάρχουν και μάλιστα με μεγάλη χαρά μπορούμε να πούμε πως οι θεραπείες πλέον αρχίζουν και εξατομικεύονται. Δηλαδή, περάσαμε ένα στάδιο στο οποίο οι θεραπείες ήταν λίγο πολύ παρόμοιες, ανεξάρτητα από την αιτιολογία, ανεξάρτητα από το ιστορικό, ανεξάρτητα από πολλούς άλλους παράγοντες, γιατί μέχρι εκεί ξέραμε, μέχρι εκεί φτάναμε. Πλέον, επειδή έχουμε αποκτήσει και γνώσεις περισσότερες και η έρευνα έχει προχωρήσει, μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να λέμε ότι αυτή η θεραπεία είναι καλύτερη για αυτό το ζευγάρι ή η άλλη θεραπεία για κάποιο άλλο ζευγάρι. Και γιατί αφενός θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να μην έγκυο και αφετέρου θα έχουμε και λιγότερες επιβαρύνσεις. Δηλαδή στόχος μας είναι αφενός να έχουμε καλές πιθανότητες με τις μικρότερες δυνατές επιβαρύνσεις για το κάθε ζευγάρι. Αυτή είναι η βάση, η νέα φιλοσοφία στη θεραπεία της γονιμότητας. Και το κέντρο μας εδώ, το Embryo Lab, είναι νομίζω από τους πρωτοπόρους, διότι ανέκαθεν πίστευε σε αυτό, πραγματικά, ότι πρέπει να δούμε το κάθε ζευγάρι εξατομικευμένα, ναι, με ό,τι σημαίνει αυτό, για να μπορέσουμε να φέρουμε μια εγκυμοσύνη σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή να μην τραβήξει αυτό το πράγμα για πολύ. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, μπορούμε σήμερα και διεγείρουμε οθήκες για να πάρουμε οάρια με λιγότερα φάρμακα, με καλύτερης ποιότητας οάρια, σε συγκεκριμένα χρονικά διαγράμματα, ώστε να μην ξεφεύγουμε έτσι. Να είναι συγκεκριμένο όλο αυτό, να μην κουράζεται η γυναίκα, να μην κουράζεται το ζευγάρι μέσα από τη διαδικασία αυτή. Η διάγνωσή μας είναι πολύ πιο συγκεκριμένη, οι ενδοσκοπικές μέθοδοι, η στεροσκόπηση, η λαπαροσκόπηση έχουν εξελιχθεί πολύ, μας βοηθούν. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα σας πει και η κυρία Χατζηπαρασίδου ότι οι εξελίξεις είναι τρομακτικές σε επίπεδο του εργαστηρίου. Εκεί γίνεται ο μεγάλος αγώνας αυτή τη στιγμή στο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τα νέα εδάφη.
Για μένα είναι συγκινητικά όλα αυτά, πραγματικά. Και γιατί ξέρω πως η κυρία Χατζηπαρασίδου, όταν μπαίνει σε αυτό το χώρο του εργαστηρίου, έτσι θεωρεί το εργαστήριο, γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί, τον παράδεισό της, και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ο χώρος σας αυτός, γιατί κάνετε μικρά θαύματα. Δεν εκεί. Είναι θαύματα, είναι απλά... Τι είναι? Όχι, όχι, δεν είναι θαύματα. Είναι μια αγάπη για το αντικείμενο. Και ένα σεβασμό τώρα, όσο μιλούσε ο κ. Χρυστοφορίδη. Ναι, τι σκεφτόσασταν, θέλω να μου. Εγώ είδα και στοιχεία τέτοια στον κ. Χρυστοφορίδη και είπα ότι μια τέτοια δουλειά πώς θα μπορούσε να δεχτεί ένα λιγότερο εργαστήριο. Οπότε δόθηκε όντως έμφαση στο εργαστήριο προκειμένου να δικαιωθεί η δουλειά των πρώτων. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Και στο τέλος να δικαιωθεί το εργαστήριο, το, όχι το εργαστήριο, αλλά το ζευγάρι. Ναι. Γιατί στην ουσία αυτός είναι ο σκοπός, δεν σκέφτεσαι θαύματα όταν κάνεις διέγερση ή όταν κάνεις μικρογονιμοποίηση. Σκέφτεσαι ένα ζευγάρι που για προσδοκά ζευγάρι κάτι από σένα. Ναι, για το ζευγάρι όμως αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Είναι το θαύμα, ας πούμε, γι' αυτό. Είναι το θαύμα της επιστήμης. Της επιστήμης. Και της ζωής. Και της ζωής, ναι. Είναι πολύ σημαντικό για το ζευγάρι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πέρασε ο χρόνος, θα σας κόψω εδώ και θα συνεχίσουμε μετά. Σε σχέση με τις θεραπείες, θα μας πείτε για το εργαστήριο τι γίνεται, κυρία Χατζηπαρασίου. Θα είμαστε λοιπόν σε πολύ λίγο και πάλι μαζί μετά από κάποια διαφημιστικά μηνύματα.